Από τον τουρισμό των Χανίων, θέλω να έρθουμε λίγο και να πάμε στην Ανατολική Κρήτη και να εστιάσουμε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρά καταλήμματα. Πάμε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλήμματων Ανατολικής Κρήτης, εγγνωσσός, τον κύριο Γιώργο Χριστοδουλάκη. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Θετικό το πρόσημο, αναφερθήκαν βέβαια και στον τουρισμό κρουαζιέρας εκεί στα Χανιά. Πάμε λίγο να εστιάσουμε αναφορικά με το κλίμα το οποίο διαμορφώθηκε και διαμορφώνεται στο κομμάτι των τουριστικών καταλήμματων στην Ανατολική Κρήτη. Μία σεζόν η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, έτσι δεν είναι? Κρατήσεις υπάρχουν. Κύριε Παναγεντόπουλε, μία σεζόν η οποία ήταν, ξεκίνησε πάρα πολύ δύσκολα, με μεγάλη αγωνία, λόγω του πολέμου και λόγω της ενεργειακής κρίσης και όλων των πραγμάτων που ακολούθησαν. Ναι. Η Ανατολική Κρήτη πλήγηκε πάρα πολύ, όπως γνωρίζετε, από την έλλειψη των Ρώσων επισκεπτών. Μπόρεσαν και κάλυψαν το κενό έως ένα σημείο στην πλευρά του Λασιθίου, που υπήρχε πολύ μεγάλη αυξημένη ζήτηση από τους Ρώσους επισκέπτες, όπως κάθε χρόνο. Και στο νομό Ηρακλείου καλύφθηκε ως ένα ποσοστό αυτό από άλλες αγορές. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, τελευταία στιγμή ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε τις πληρότητες που θα είχαμε κανονικά, αν είχαμε μια κανονική και συνηθισμένη σεζόν. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουν όλα αυτά και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα για τα επόμενα χρόνια, να μην έχουμε τέτοιες δυσάρεστες εκπλήξεις. Γιατί όπως βλέπουμε, ο τουρισμός είναι ένα τόσο ευαίσθητο προϊόν που επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες συνεχώς και δεν ξέρουμε ποτέ τι θα γίνει αύριο. Οπότε πολλοί κάνουν λόγο για μία χρονιά ρεκόρ, βέβαια συγκρίνουν το 22 με το 19. Ωστόσο τα προβλήματα, από ό,τι μας λέτε κι εσείς, παρέμειναν και παραμένουν, και αυτός ο αστάθμητος παράγοντας της αβεβαιότητας σε πολλές καταστάσεις επηρεάζει βέβαια αυτό το εύθραυστο προϊόν του τουρισμού. Αλίμονο, μια αγορά που στήριζε τόσο πολύ μια περιοχή σε τόσο μεγάλες πληρότητες, τόσο μεγάλο αριθμό ποσοστιαία, είναι λογικό να έχουν θέμα και τα καταλήμματα και τα ξενοδοχεία για να καλύψουν τα κενά από αυτή την αγορά. Αυτό το αντιλαμβάνεται ο κόσμος και νομίζω ότι το καταλαβαίνει. Τώρα, ότι φτάσαμε, επειδή ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά, ναι, το βλέπουμε, μια πολύ καλή δυναμική χρονιά μετά από 2 χρόνια απουσίας του COVID και όλη αυτή την κρίση που το ακολούθησε. Αλλά στην πραγματικότητα, εμείς βλέπουμε στα δικά μας καταλήμματα ένα κενό στην αρχή της σεζόν και ένα κενό στο τέλος. Δεν βλέπουμε τις κρατήσεις τις οποίες ευελπιστούσαμε να έχουμε ποσοστιαία στην αρχή και στη λήξη της σεζόν. Βλέπουμε λοιπόν τα άκρα να χάνονται και να μην έχουμε πάρα πολύ υψηλές πληρότητες ανά περιοχές. Ας μην εστιάσουμε σε πολυτελείς βίλες, κατοικίες και παύλες που είναι σε συγκεκριμένες περιοχές και κάθε χρόνο τελειώνουν γύρω στις 10 Νοεμβρίου. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουμε, ξέρουμε το ειδικό. Και τα αντιγκρού των επισκεπτών που επιλέγουν αυτές τις περιοχές και λόγω κλίματος και λόγω ιδιαιτερότητας των καταλήμματων. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Και φοβόμαστε και τα επόμενα χρόνια ενδεχομένως να μην είναι αυτό. Λυπάμαι που δεν είναι για μας τόσο ευχάριστα όσο ακούμε γενικότερα. Τα νούμερα που ακούμε στα αεροδρόμια και που αντικατοπτρίζονται στους επισκέπτες του νησιού μας δεν τα βλέπουμε στα δικά μας καταλήμματα. Εκπροσωπώ ένα φορέα ο οποίος έχει αρκετές εκατοντάδες καταλήμματα στο νομό Ηρακλείου και νομό Λασιθίου. Μάλιστα. Να πάμε λίγο και σε αυτούς που στήριξαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα τουριστικά καταλήμματα στην Ανατολική Κρήτη. Προηγουμένως ο Αντιδήμαρχος στα Χανιά στάθηκε στη σκανδιναβική αγορά. Εσείς πού θα στεκόσασταν? Τα δικά μας καταλήμματα και το νομός Ηρακλείου και ο νομός Λασιθίου. Νομίζω ότι η πρώτη αγορά είναι όπως πάντα η Γερμανία, ακολουθεί η Αγγλία. Ευελπιστούμε να μην κρίνει αυτή η διαφορά με την αγγλική αγορά για όλους μας και για το καλό του νησιού μας. Να πλησιάσει ενδεχομένως η Αγγλία λοιπόν πολύ περισσότερο, να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η Γαλλία που ακολουθεί πολύ δυναμικά και έχουμε τεράστιες αυξήσεις και στα δικά μας καταλήμματα από Γάλλους επισκέπτες. Η αύξηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η πολωνική αγορά, το Βέλγιο και η Κεντρική Ευρώπη και συνεχίζουν οι υπόλοιπες χώρες. Έχει ξεκινήσει και μία συζήτηση αναφορικά με τη στήριξη που δεν ήρθε ποτέ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας, με επίκεντρο την πανδημία, με επίκεντρο το ενεργειακό, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία έχετε θέσει στο κεντρικό κράτος, στα συναρμόδια υπουργεία και περιμένετε να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα? Κύριε Παναγιωτόπουλε, πάρα πολλά. Ας ξεκινήσουμε από το ενεργειακό θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και στις δικές μας επιχειρήσεις βλέπουμε τεράστιες διαφορές στα κόστη. Όπως και άλλοι άνθρωποι, ο καθένας όμως μιλάει για το τομέα και το φορέα του. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε διακαώς να υλοποιηθεί και να
θα βγει ο οδηγός για το ΕΣΠΑ 2022-27, τα οποία θα περιλαμβάνει, όπως έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον Ειδικό Γενικό Γραμματέα ειδικότερα, την χρηματοδότηση για την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση των τουριστικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι αναγκαίο. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε όμως ότι δεν θα αργήσει. Έχει καθυστερήσει, με συγχωρείτε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία άνοιξε αυτά τα προγράμματα. Αυτό το αναγνωρίζουμε, το παρακολουθούμε από κοντά. Ευελπιστούμε όμως να εγκριθούν γρήγορα τα προγράμματα, να είναι γρήγορες οι διαδικασίες, ναι, γιατί δεν θα αντέξουμε άλλη μια χρονιά με αυτά τα κόστη. Αγοραπολισίες στον κλάδο σας έγιναν φέτος, έχουν προγραμματιστεί επενδυτικό ενδιαφέρον? Έχει αξία το σχολείο σας και η είδηση που θα μας δώσετε. Κάθε χρόνο και αυξάνεται το ενδιαφέρον για αγορές του κλάδου μας, είτε την υγειά σας. Κάθε χρόνο αυξάνεται και περισσότερο. Ναι, έχουμε ενδιαφέρον και από Έλληνες επενδυτές και από επενδυτές του εξωτερικού. Δεν είναι όμως η δουλειά μας η μεσητεία. Γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για το ενδιαφέρον ανά περιοχή. Ναι. Και από εκεί πέρα το διαχειρίζονται με τους μεσίτες τους, μόνοι τους. Οι ίδιοι, αν και εφόσον υπάρχει, έχουμε όμως την πληροφορία και την ενόχληση συνεχώς. Και αυτό το ενδιαφέρον αυξάνεται συνεχώς. Όχι μόνο για βίλες ή για περιοχές εξειδικευμένα καταλήμματα, αλλά και για μικρά τουριστικά καταλήμματα, διαμερίσματα, δωμάτια, για όλα. Κύριε Ξοδουλάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο. Αν μου επιτρέπετε, βέβαια. Κάτι τελευταίο. Το πιο σημαντικό είναι ότι βγαίνοντας από αυτή τη δύσκολη χρονιά που φτάσαμε στο τέλος, φτάνουμε τουλάχιστον στο τέλος, τα περισσότερα τα καταλήμματα θα κλείσουν πριν το τέλος του Οκτωβρίου, γιατί οι πληρώτες είναι τέλειες. Να σταθούμε λίγο στο κομμάτι το εργασιακό, να σταθούμε λίγο στο εργατικό δυναμικό, να σταθούμε λίγο στους ήρωες που στηρίζουν κάθε χρόνο τον τουρισμό. Αυτή τη χρονιά δεν ήταν τόσο πολύ οι ήρωες που μας στηρίξανε. Αυτή τη χρονιά υπήρχε τεράστιο έλλειμμα και ευελπιστούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος χωρίς να έχουμε άλλες δυσκολίες. Δεν αντέχεται άλλο η έλλειψη προσωπικού, εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν από φιλοξενία για τουρισμό και εξειδικευμένων ανθρώπων. Πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό και να γυρίσει ο κόσμος ξανά στον τουρισμό, αλλά όπως πρέπει, με τις παροχές που πρέπει και να κρατήσουμε ψηλά τον πύχη στις παροχές. Γιατί δεν έχουμε, αν θέλετε να σας πω μια πραγματικότητα, εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε τις υψηλές παροχές και τα υπερπολιτελή καταλήμματα, ούτε τις υποδομές σαν χώρα. Έχουμε άλλα πράγματα και πρέπει να τα στηρίξουμε. Να είστε καλά, κύριε Ξοδουλάκη, την καλησπέρα μας. Καλώς σας βράδυ.